Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κλειστή ήταν σήμερα για αρκετές ώρες η παλιά εθνική οδός Κομωτινής Ξάνθης στο ύψος του οικισμού Πορτολάγους λόγω ανατροπής νταλίκας. Ο οδηγός του φορτηγού εταιρείας τουρκικών συμφερόντων που εκτελούσε το δρομολόγιο Τουρκία-Αθήνα τα ξημερώματα από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί τις πορείες του και να ανατραπεί κλείνοντας και τα δύο μάλιστα ρεύματα κυκλοφορίας. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ευτυχώς, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης για λόγους προληπτικούς. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός της Νταλίκας που βλέπετε καθώς κατάφερε να βγει μέσα από αυτήν χωρίς να κινδυνέψει η ζωή του. Παρατρίχα αποφεύθηκαν τα χειρότερα με τους πυροσβέστες και την αστυνομία να φτάνουν εγκαίρως στον τόπο του συμβάντους για να ρυθμίσουν την κατάσταση καθώς λόγω της ανατροπής της Νταλίκας το κομμάτι του δρόμου στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία μετά από αρκετές ώρες. Ο οδηγός που ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ξέφυγε από την πορεία και ανετράπη κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το φορτηγό εταιρείας τουρκικών συμφερόντων εκτελούσε το δρομολόγιο Τουρκία-Κιλκής-Αθήνα και μετέφερε φορτίο με αλουμίνια και υφάσματα. Αμέσως στο σημείο ξεκίνησε η διαδικασία μεταφόρτωση του εμπορεύματος σε άλλο φορτηγό και η ανέλκυση του τρακαρισμένου οχήματος. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα βαρέων οχημάτων, καθώς λόγω των διοδίων στον Ίασμο οι οδηγοί επιλέγουν αυτόν τον παράπλευρο δρόμο και όχι την Εγνατία οδό, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και να έχει γίνει επικίνδυνο.